σας, είμαι ο Μιχάλης Βαρνιάς και σήμερα μαζί θα δούμε τους υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας, τον νόμο ΣΑΜΟ. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μετά από πολλές ζυμώσεις κατέληξε στους τρεις υποψηφίους του κόμματος για τον νόμο της ΣΑΜΟ για τις βουλευτικές εκλογές του 2023 ως εξής με αλφαβητική σειρά. Αγγελόπουλος Μιχάλης, Ευστρατείου Βάσο και Χριστόδουλος Στεφανάτης, ο μέχρι πριν την προκήρυξη των εκλογών βουλευτής του νομού μας. Πάμε όμως να δούμε και κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία. Ο κύριος Μιχάλης Αγγελόπουλος είναι υποψήφιος στην ΣΑΜΟ για έκτη φορά. Η αρχή έγινε το 2000, στην συνέχεια το 2004, το 2009 και το 2012 στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, τον Μάιο του 2012 και τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς. Και η έκτη φορά είναι τώρα στις εκλογές του Μαΐου του 2023. Επίσης, ο κύριος Αγγελόπουλος υπήρξε υποψήφιος ως δήμαρχος το 2014, αλλά και υποψήφιος ευρωβουλευτής το 2019. Η κυρία Βάσο Ευστρατείου, από την άλλη, είναι η πρώτη της φορά κατά την οποία θα είναι υποψήφια. Ο μέχρι εχθές βουλευτής του νομού μας, κ. Χριστόδουλος Στεφανάτης, υπήρξε υποψήφιος βουλευτής 4 φορές. Το 2015, σε μια διπλή αναμέτρηση, τον Ιανουάριο του 2015 και τον Σεπτέμβριο, το 2019 και αυτή είναι η τέταρτη φορά, τον Μάιο του 2023. Επίσης, ο κ. Στεφανάτης ήταν για άλλη μια φορά υποψήφιος στις ευρωεκλογές του 2014 με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι αφορά στους υποψήφους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας για τον νομό της ΣΑΜΟ. Συνεχίστε να ενημερώνεστε μέσα από το samostimes.gr και να βλέπετε τα βίντεο μας μέσα από το κανάλι μας στο YouTube ή την σελίδα μας στο Facebook. Ήταν ο Μιχάλης Βαρνιάς και μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά.